Την πρώτη του ομιλία πραγματοποίησε το παιδί Καβάλα σε συνεργασία με την Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θυλασμού, με κύριο θέμα το μητρικό θυλασμό στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού, όπως ορίστηκε από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθησή του. Στην ημερίδα ενημέρωσης για το θυλασμό, ομιλητές ήταν ο γυναικολόγος του παιδί Καβάλα Θεοδόσης Τσαούσης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Κεστιλιανός Κάφας, διοικητής του παιδί Καβάλα. Ξεκινάμε δειλά-δειλά τα πρώτα μας βήματα, δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια ανοίγματα, αλλά θέλουμε να το γνωρίσει ο κόσμος, έτσι ώστε να μπορεί να περνάει από εδώ και να του παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία και στήριξη για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Αυτές τις ενέργειες και για αυτές τις εκδηλώσεις που προάγουν απλά και μόνο το παιδί. Και εμάς. Θέλουμε να προωθήσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την πρόληψη και την Ο ενθουσιασμός των κοριτσιών αυτών είναι κάτι το αδιανόητο. Σε μια εποχή που δεν μας βοηθά κανείς. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η δική μου άποψη θα είναι μαζί σας. Στην εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Είναι ένας παράγοντας τοξικός που κάνει μεγάλη αλλίωση στο γάλα και μπορεί να γίνει σιγά σιγά μια μητέρα που καπνίζει να γίνει παράγοντας διακοπής. Νομίζω ότι οι μέλος μητέρες θα έχουν το γνώθηση αυτών ότι δεν υπάρχει μητέρα που να θέλει να καπνίζει και να θυλάσει. Δεύτερον, το αλκοόλ. Το αλκοόλ επίσης δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο ένα ποτήρι, όχι μυρισίως, σε μια περίπτωση που θέλετε να αισθανθείτε μια ψυχική ωραία κατάσταση. Επίσης, το περιβάλλον. Το περιβάλλον σιγά σιγά αναπτύσσεται να είναι υγιές, καθαρό. Καθημερινώς αερίζουμε τον χώρο του δωματίου του παιδιού με οξυγόνο και δεν επιτρέπουμε μέσα στο χώρο του να καπνίζουν άλλοι, συγγενείς, οτιδήποτε. Γι' αυτό και οι 40 πρώτες μέρες θεωρούνται προσωπικές ημέρες, οι λεγόμενες σχέσεις μητέρας-παιδιού, που σιγά σιγά γίνονται δύο κρίκια αλυσίδας που δεν σπάνουμε τίποτα, γιατί σιγά σιγά αυτή η αλυσίδα ενδυναμώνεται στο θέμα υγείας, ψυχοσωματικής φροντίδας, ανάπτυξης και υγείας της μητέρας και υγείας του παιδιού και άλλων παραγόντων που μελλοντικά δεν έχουν παιδιά και έχουν χάσει αυτό το δικαίωμα του μητρικού θυλασμού και να είναι πολύ, πολύ πλεονεκτικοί ως το θέμα της υγείας τους. Μαζί με τις ΜΕΕΣ, οι οποίες είναι πολύ καλές συνεργάτες μου, θέλουμε σιγά σιγά να βάλουμε και άλλα προγράμματα στήριξης ως προς την ψυχοπροφύλαξη και ως προς το θέμα φροντίδας των μητέρων και σιγά σιγά που θα έρθει και ένας παιδίατρος ο οποίος θα κάνει πλήρης στήριξη του τμήματος, θα επιτευχθούν όσο δυνατόν μεγάλες προσπάθειες να βοηθήσουμε τοπικά στην Καβάλα η υγεία να... Όχι ότι οι άλλοι συνάδελφοι εξωτερικά δεν βοηθάνε, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι οι γιατροί στην Καβάλα, στο νομό Καβάλας και γενικά, να βοηθάμε τους πολίτες ως προς το θέμα της υγείας να είμαστε υπεύθυνοι και σωστοί επιστήμονες.